Αμπελόκηποι Αθήνας και κινηματογράφος. Ο Καταφερτζής, ο Βέγκος Δραγουμάνος, Θανάσης ο Θάνατος. Σκηνοθεσία Κώστας Τράτζαλης. Σενάριο Νίκος Τσιφόρος. Ηθοποιοί Βέγκος, Κυριακίδου, Γιαννόπουλος, Φέρμας, Περικλής και Τάκης Χριστοφορίδης, Εξαρχάκος, Κουφουδάκης, Δάντη, Καρβέλας, Νομικός, Καραβουσάνος. Υπόθεση. Ένας κακομοίρης νεαρός δέχεται να βοηθήσει τον ξάδελφό του να ξεφύγει από τη φίλη του Λίνα. Σε αντάλλαγμα, ο ξάδελφός του θα του βρει δουλειά στο τουριστικό γραφείο, όπου εργάζεται και ο ίδιος. Πολύ γρήγορα όμως, ο καταφερτζής Φουκαράς θα βρεθεί μπλεγμένος σε άπειρες παρεξηγήσεις και κυνηγημένος από τον αδελφό και τον προϊστάμενο της κοπέλας. Φωτογραφίες. Αποσπάσματα από την ταινία. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, Ξενοδοχείο Χίλτον, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πεδίο του Άρεως, Οδός Κωνσταντίνου Σχοινά, Οδός Λομβέρδου. Ορίστε η τσάντα σας. Πάτω λαφιλότιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καταφέρατε μια χαρά. Ναι, τα κατάφερα, αλλά με λαχάνιασε. Ο κλέφτης? Αυτός λαχανιάζει ακόμα. Ευτυχώς δεν πήρε τίποτα. Είχατε πολλά μέσα. Τι να έχω. Δεν είμαι κόρη αφοκλειστού, αλλά και τα λίγα για μένα είναι πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που κάνατε ήταν ηρωισμός. Όχι, ηρωισμός δεν ήταν. Ξελίγωμα ήταν. Τέλος πάντων, και εσύ πάλι βρε κοπέλα μου έτσι αφήνεις την τσάντα σου. Πάρε μου τη στο χεράκι σου, είναι ανάγκη να σκανδαλίζεις τον κόσμο. Έχετε δίκιο. Ναι, δίκιο έχω. Λεφτά για καρδιογράφημα δεν έχω. Όχι καρδιογράφημα. Είστε ακόμα πολύ νέος. Α, όχι και νέος. Όριμος πλένε. Και μεταξύ μας δηλαδή ο άντρας είναι σαν τα τζανέρα. Πρέπει να είναι όριμος, γιατί αλλιώς φέρνουν κοιλιακά, καταλάβατε. Πώς σας λένε? Λίνα. Εμένα Κανέλο. Κανέλο? Ναι. Σαν μπαχαρικό, Αφού σκεφτείτε όταν με βαφτίσανε, θέλανε να με ρίξουν πάνω σε χαλβά. Μα τι κοιτάτε που δεν έχω μαλλιά? Τι να σου κάνει. Έβλεπα τη φάτσα μου στον καθρέφτη και τράβα τα έβγαλα. Γιατί να την τραβάτε? Δεν έχετε κακή φάτσα. Είσαστε συμπαθέστατος. Έχει γούστο. Εγώ πηγαίνω από εδώ. Θα σας ξαναδώ. Θέλετε? Αν δεν ήθελα, δεν θα σας το έλεγα. Ακούστε. Ορίστε. Εγώ κάθε απόγευμα που σχολάω από τη δουλειά μου περνάω από το πάρκο. Ωραία. Εδώ θα είμαι κάθε μέρα και θα σας περιμένω, Δεν είσαστε παντρεμένος? Όχι, δεν είμαι, αλλά κατά πως πάμε, δεν θα τη γλιτώσω. Δικό σας. Σας αρέσει? Δεσμής Λίνα. Ο άντρας, δηλαδή ο Αδάμ, έχει μερικά παϊδάκια λιγότερα. Γιατί του τα κόψανε σε μια αισθητική εγχείρηση για να φτιάξουν την Εύα. Μα τι παϊδάκια μου λέτε? Τηγανιτά, παρντών, ιστορικά. Ωραίο πράγμα τα παϊδάκια. Και η Εύα ακόμα ωραιότερη. Το οποίο δηλαδή εμένα, εάν μου βάλεις μια παϊδάκια από εδώ και μια Εύα από εκεί, θα προτιμήσω τα παϊδάκια. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Άσε, εγώ το πάω λαού. Το πιάνω πιο μακριά. Δηλαδή κάθε άνδρας που φτάνει σε μια ορισμένη ηλικία, καλά και σώνει να πάρει πίσω τα παϊδάκια του. Πώς να τα πάρει? Αυτό να μου πείτε, πώς να τα πάρει που έχουν 56 το κιλό. Πανάκριβα τα παϊδάκια. Κύριε Κανέλο, μιλάτε τόσο παράξενα που δεν σας καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε, δεν μήπως καταλαβαίνω εγώ τι λέω. Δεσποινής Λίνα, τόση ώρα μιλώντας για παϊδάκια, μου άνοιξε η όρεξη. Δεν πάω να φάμε κανένα παϊδάκι και εκεί θα με καταλάβετε. Πάμε. Τι πάθω. Παναγία μου. Για το όνομα του Θεού. Χριστίνα, τι συνέβη στο κορίτσι? Ένα γιατρό. Γιατρό, μα πήγαινε. Τι έχεις πάθει, παιδί μου? Μα τι έπαθε? Με συγχωρείτε, μήπως ξέρετε εδώ κοντά κανένα γιατρό? Γιατρό? Μια υπάλληλος μέσα κάτι έπαθε. Εγώ. Είστε γιατρός? Εγώ τι είμαι. Τι καθόμαστε, πάμε λίγο. Και την αγαπάω. Θα μου τη δώσει, θα γίνει εδώ πέρα η μάχη του μαραθώνος. Δηλαδή, πάρτι με. Μερσή. Και μην τολμήσεις να με ξαναενοχλήσεις, γιατί θα έρθω στο χασάπικο, θα με δανείσει ένα μαχαίρι και θα σου κόψω τα πόδια. Εντάξει, καλορίζικη. Ευχαριστούμε, κουνιάδε. Πάρ' και το πιστόλι για να παίζεις. Αμάνι τουρίστες. Και κανένας σου ελαφροκολλήσει. Ο κανένας όχι ξεναγός, κανένας γκαρσόνι. Λε γκαρσόν που λένε ελληνικά. Σερβιτόρος και γαμπρός. Και η κοπέλα από εδώ η νύφη. Παντρευόμαστε. Αφήστε μας. Πηγές. Οι φωτογραφίες προέρχονται από την ταινία και τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Επιμέλεια κειμένων και βίντεο, Ναταλία και Χριστίνα. Ηχογράφηση, Δανάη, 56ο Γυμνάσιο Αθήνας. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα εργαστηρίου πληροφορικής. Πολυμέσα πληροφορική. Σχολικό έτος 2019-2020.